Λοιπόν, εδώ είμαστε στον ΚΙΣ 89, Θοδωρής Σαραντόπουλος, μαζί με τη Μαρία Οικονομοπούλου, την οποία θα την ακούσετε σε λίγο. Αλλά για την ώρα θα πάμε σε μια συνέντευξη που νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς. Καπνιστές και εμείς, στην παρέα μας βρίσκεται ένας πολύ καλός φίλος από το παρελθόν, μιας και είχαμε συνεργαστεί και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Αλλά είναι, όπως σας έλεγα και πριν, ο άνθρωπος ο οποίος έφερε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το άτμισμα, στην Μεσσηνία πριν από πολλά χρόνια. Γιάννη, καλώς ήρθες στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό κάλεσμα. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε στο θέμα που μας απασχολεί περισσότερο, γιατί το τσιγάρο βλάπτει στην υγεία και πολλοί έχουν αποκτήσει και καρδιακή νόσο μέσα από το κάπνισμα και προσπαθούν να το κόψουν με διάφορους τρόπους. Εσύ λοιπόν πριν πόσα χρόνια έφερες στην περιοχή το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Τέλη του 2011, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ανοίξαμε το πρώτο μαγαζί με τη σύζυγό μου. Ήταν μια περίοδος η οποία άρχισε και έπαιρνε τα επάνω του το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Υπήρχε αρκετή ανταπόκριση τότε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, στην πορεία γίνανε διάφορα. Θα τα πούμε αυτά. Τα πω συγκοφαντικά, τέλος πάντων. Ναι, θα τα πούμε αυτά, γιατί τώρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο πάμε λίγο στην ιστορία του. Πότε εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κόσμο? Λοιπόν, για πρώτη φορά ο Αμερικάνος Herbert Gilbert έκανε μια απόπειρα κατασκευής ηλεκτρονικού τσιγάρου το 1963. Όμως αυτό δεν προχώρησε, γιατί ήταν πολύ πριν την ώρα του. Γιατί, όπως θα γνωρίζεις, στην εποχή εκείνη το τσιγάρο το θεωρούσαν δεδομένο, δεν υπήρχε ενημέρωση του κόσμου ότι είναι βλαβερό, παντού καπνίζανε, ούτε καν ότι είναι καρκινογόνο. Οπότε δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Αυτός το εμφάνισε τότε σαν μια εναλλακτική λύση? Πραγματικά δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν πείραμα. Το 1963. Το ξεχάσανε όμως πολύ γρήγορα. Ναι, ώσπου το 2003 λοιπόν ο Κινέζος Χον Λικ, έχοντας χάσει τον πατέρα του από καρκίνο στους πνεύμονες, κατασκεύασε μια συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου με σκοπό την χορήγηση νικοτίνης χωρίς να περιέχει βλαβερές ουσίες. Ναι. Φαρμακοποιός αυτός. Φαρμακοποιός, ναι, επάγγελμα, ναι. Ναι. Οπότε από εκεί και μετά πήρε τα επάνω του. Από το 2007 άρχισε να εμφανίζεται και σε άλλες χώρες. Αυτό ήταν στην Κίνα. Από το 2007 λοιπόν άρχισε να εμφανίζεται και σε άλλες χώρες, μέχρι που το 2010 περίπου έγινε παγκοσμίως γνωστό. Ένας Κινέζος λοιπόν, ακριβώς, φαρμακοποιός, ανακάλυψε αυτό το είδος, το οποίο εδώ πρέπει λίγο να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Το έκανε για ποιο λόγο? Για να μην καπνίζουν το κανονικό τσιγάρο, δηλαδή να αποφεύγεται χρήση του τσιγάρου με καπνό. Ακριβώς, δηλαδή να υπάρχει χορήγηση της νικοτίνης, το οποίο είναι το θεστικό κομμάτι, χωρίς τις λοιπές βλαβερές ουσίες που όλοι ξέρουμε έχει το τσιγάρο. Τι γίνεται όμως με την νικοτίνη? Σύμφωνα με τους γιατρούς υπάρχει θέμα και με την νικοτίνη. Κοίταξε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Το βασικό θέμα είναι ότι είναι θυστική. Ναι. Από εκεί και μετά, εντάξει, πάνε με τρονάριστο, να το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι πέραν από ενδεχομένως κάποιος που έχει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα να πρέπει να αποφεύγει την νικοτίνη διότι κάνει συστολή των αγκείων. Αλλά πιστεύω αυτό σε μεγάλη χρήση, έτσι. Ναι. Δηλαδή, σε ένα τσιγάρο τώρα μπαίνει το υγρό, θα πούμε και για το υγρό, το οποίο δεν περιέχει νικοτίνη, και υπάρχει και η νικοτίνη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει το υγρό χωρίς νικοτίνη και υπάρχει και το υγρό. Άρα εσύ θεωρείς ότι θα μπορεί να είναι πολύ ελάχιστη νικοτίνη, έτσι ώστε να μην δημιουργήσει στολές στα αγκεία που είπες πριν? Για κάποιον που έχει πρόβλημα, ναι, έως και καθόλου, και απλά να του μείνει η συνήθεια του. Άρα μπορεί να καπνίσει κάποιος, να ατμίσει χωρίς να έχει νικοτίνη καθόλου? Βεβαίως. Ωραία. Αυτή τη δυνατότητα, όπως υπάρχει και δυνατότητα
η σταδιακή απεξάρτηση από την νικοτίνη. Δηλαδή ξεκινάμε από βαριά νικοτίνη, μειώνουμε μέχρι που σταματάμε τελείως. Μάλιστα. Και πολλοί κόσμος είτε κρατάει το ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νικοτίνη ή το πετάει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όλο το θέμα είναι η νικοτίνη λοιπόν, τελικά. Ναι, όλο θέμα είναι νικοτίνη. Και η δύναμη της συνήθειας που λέμε. Εντάξει, είναι και το... Και θεωρώ, Γιάννη, είναι το κατά σε τι βαθμό εθίζεται ο κάθε άνθρωπος από την νικοτίνη. Δηλαδή, είναι άλλοι που βλέπεις ότι αποφασίζουν να κόψουν το τσιγάρο και το κόβουν σε μια μέρα, χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Ακριβώς, ναι. Και είναι άλλοι που το σαν να μην τους ενόχλησε καθόλου. Ακριβώς αυτό. Είναι άλλοι οι οποίοι κάνουν τεράστιες προσπάθειες εδώ και χρόνια για να κόψουν το τσιγάρο και δεν μπορούν. Ακριβώς. Είναι φοβερό. Από την άλλη, βέβαια, μου έχουν τύχει και περιπτώσεις. Και 2 και 3 χρόνια ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νικοτίνη, έτσι, που σημαίνει ότι δεν υφίσταται κάποιος εθισμός, αλλά να σου λέει, ας πούμε, μη μου το πάρεις, θα σε σκοτώσω. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα είναι η κίνηση που λέμε. Η κίνηση του χεριού. Από τι αποτελείται το υγρό που χρησιμοποιείται, δεν μιλάω για την νικοτίνη, το υγρό σκέτο. Το υγρό σκέτο, χωρίς την νικοτίνη. Ναι. Τα 2 βασικά συστατικά του υγρού αναπλήρωσης είναι η φυτική γλυκερίνη και η προπυλενογλυκόλη. Αυτά είναι τα 2 βασικά συστατικά, δηλαδή με αυτά τα 2 συστατικά μπορείς να ατμίσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσθήκη αρωματικών ουσιών, βρόσιμα, έτσι δεν είναι κάτι το επικίνδυνο, και με διάφορους συνδυασμούς μπορείς να πετύχεις ό,τι θέλεις. Οπότε αυτό το υγρό ατμίζεται, και μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού τσιγάρου που είναι πολύ απλή. Πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι ένας καυστήρας, θα το πω έτσι, που καίει το υγρό και δημιουργεί τον ατμό, και ο ατμός από τα συγκεκριμένα υλικά, δηλαδή κυρίως την γλυκερίνη, δημιουργεί το εφέ, το απόλυτο εφέ του καπνού από το κανονικό τσιγάρο. Δηλαδή είναι κάτι παρόμοιο με αυτά που συναντάμε, τώρα έχουν γίνει και μόδα σε πολλά τώρα μαγαζιά, να το πω, δυστυχώς, τους ναργιλέδες. Όχι, δεν θα μπορούσα να συγκρίνω το ηλεκτρονικό με τον ναργιλέ. Ναι, αλλά και αυτό κάτι ατμό δεν έχει. Όχι. Α, έχει άλλα υλικά. Ο ναργιλές είναι καπνός, είναι προϊόν καύσης. Α, είναι προϊόν καύσης. Απλά θεωρείται καλύτερος, να πω, λόγω του ότι γίνεται η χρήση του νερού στο ναργιλέ και φιλτράρει καλύτερα, τέλος πάντων, τις βλαβερές ουσίες. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σε τι ποσοστό παγκοσμίως χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό τσιγάρο σήμερα? Ποσοστό. Το μόνο που μπορώ να σου πω πάνω σε αυτό είναι ότι μέχρι το 2018 υπήρχαν περίπου 41 εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου παγκοσμίως. Αυτό βέβαια είναι μια έρευνα από το Euromonitor, το οποίο είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία. Βοήθαμε λίγο εδώ τώρα, Market Research Company. Ναι. Εταιρεία ερευνών, να το πω έτσι. Ναι. Και υπήρχε μια πρόβλεψη ότι μέχρι το 2021 θα ήταν γύρω στα 55 εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου. Μικρό, δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Μικρό ποσοστό, ναι. Σε τι ποσοστό? Γιατί τώρα η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, από ό,τι θυμάμαι εγώ, γιατί επειδή χρησιμοποιώ και εγώ, είναι για να κόψεις το τσιγάρο, έτσι δεν είναι? Σε τι ποσοστό καταφέρνει, το ποσοστό που αυτοί που καταφέρνουν τελικά να κόψουν το τσιγάρο οριστικά, χρησιμοποιώντας το άτμισμα? Βάσει της δικής μου εμπειρίας, Θοδωρή, περίπου το 20%. Και εδώ έχουμε μικρό ποσοστό. Μικρό, δεν θα το έλεγες μικρό. Δεν θα το έλεγες, στα 10 άτομα τα 2, οκ. Okay. Ναι, αν ήξερες πόσα άτομα χάνονται από αρρώστιες οι οποίες προκαλούνται από το τσιγάρο το κανονικό, ναι. Το 20% δεν είναι. Έχει διαπιστωθεί κάποια περίεργη κατάσταση, κάποιος θάνατος, κάποιος να αρρωστήσει με την υπερβολική χρήση ή την απλή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέχρι σήμερα? Με καθαρά χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, όχι. Όμως, δυστυχώς, πριν λίγο καιρό
Είχαμε, αν θυμάσαι, αν έχεις ακούσει, τα περιστατικά ξεκίνησαν από την Αμερική, που γινόταν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, αλλά με λάθος συστατικό μέσα, το οποίο ήταν νοθευμένα ναρκωτικά. Χημικά, ναρκωτικά. Ναι, ναρκωτικά. Έτσι να το πω λίγο, χήμα νοθευμένο χασισέλαιο. Ναι, ναι. Το οποίο, ναι, είχε προκαλέσει θανάτους, αλλά το κακό είναι ότι δεν γινόταν σωστά η πληροφόρηση από τα ΜΜΕ. Και μεταφέρθηκε ότι ήταν η εικόνα ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι θανατηφόρο. Ωραία. Κάτι άλλο στην αρχή, όταν ξεκίνησε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μετά από λίγα χρόνια, έλεγαν ότι προκαλεί προβλήματα στους πνεύμονες. Προς πνεύμονες. Ναι. Ναι. Κάτι το οποίο δεν. Το γνωστό story. Ναι. Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Μέχρι τώρα δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει διαπιστωθεί τίποτα σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η χρήση του ατμίσματος. Όχι. Βέβαια είναι κάτι που ακόμα ερευνάται, έτσι. Δεν, ναι, να πω και εγώ, ερευνάται, γιατί πολλοί θεωρούν ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια ακόμα για να, οπωσδήποτε. Για να μπορεί να, έχει, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα αρνητικό. Αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ, επειδή το έχω ψάξει και εγώ σαν δημοσιογράφος, είναι όντως δεν έχει υπάρξει επίσημα θάνατος που να έχει προκληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου πόσα χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά από την πρώτη, από την πρώτη χρήση του. Ακριβώς. Τώρα, την 30ετία, 20ετία δεν ξέρουμε ειλικρινά, αλλά νομίζω είναι κάτι το ανησυχητικό, θα ενδεχομένως να έχει ήδη εμφανιστεί. Τώρα, η ιατρική κοινότητα είναι λίγο διχασμένη στο αν κάποιοι γιατροί το συστήνουν για να μπορείς να κόψεις το τσιγάρο. Άλλοι γιατροί, όταν το χρησιμοποιείς, σου λένε μακριά, υπάρχει πρόβλημα και εκεί. Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία? Όντως είναι όπως θα λες. Κάποιοι θα σου πούνε ναι, κάποιοι θα σου πούνε όχι. Εμένα μου έχει τύχει περίπτωση, έτσι να το πω. Πελάτης θα μου λέει ότι ο γιατρός μου δεν το προτείνει. Και ρωτάω, okay, τι γιατρός ήταν, έτσι, γιατί... Και μου είπαν, εδώ τι γιατρός. Okay. Ναι. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρουμε τι αρμοδιότητα μπορεί να είναι ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος μήπως θεωρεί ότι... Όχι, δεν το θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει βλάβη στα δόντια. Δεν το... Η νικοτίνη κάνει βλάβη στα δόντια, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, πίσα, δεν κάνει. Η πίσα είναι που κάνει. Η πίσα είναι που κάνει, η σωστά. Η νικοτίνη, ωραία. Όχι, δεν κάνει βλάβη στα δόντια. Ναι. Η πίσα, το μονοξίδιο... Ναι, υπάρχουν γιατροί όμως που το προτείνουν. Και από τον Άσιο, από ό,τι ξέρω, κάποιοι γιατροί που βγήκαν επώνυμα και είπαν ότι... Καταρχάς έχουμε στην ομάδα μας, στην κοινωνία μας, στην κοινότητα του ατμίσματος, τον Dr. Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, mm-hmm. ο οποίος είναι εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του ΟΝΑΣΙΟ, mm-hmm. ο οποίος ο άνθρωπος, μπορώ να πω ότι σχεδόν αφιερώσει όλη του τη ζωή αυτή τη στιγμή για το άτμισμα. Μάλιστα. Και το υποστηρίζει. Και το υποστηρίζει. Όπως και πολλοί γιατροί υποστηρίζουν. Και ο ίδιος πρώην καπνιστής. Και άλλοι γιατροί δεν το υποστηρίζουν. Κάποιοι γιατροί που έχω ρωτήσει εγώ και δεν το υποστηρίζουν, θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορείς να δεις αν αυτό θα έχει συνέπειες ή όχι στον οργανισμό. Συμφωνώ, αλλά αν το πάρουμε αυτή τη λογική, και το φάρμακο που βγαίνει δεν το ξέρουμε. Το χι φάρμακο, έτσι. Αυτό που μας είπες εσύ στην αρχή της συνέντευξης όμως, ότι υπερβολική χρήση σε οτιδήποτε βλάπτει. Ναι. Σε οτιδήποτε. Ναι, δηλαδή, okay, δεν λέω ότι... Η δικιά μου άποψη, οξυγόνο σχέτο. Ούτε τσιγάρο, ούτε ηλεκτρονικό, ούτε τίποτα. Τίποτα. Αλλά πάνε με τροναρίστον. Πάνε με τροναρίστον. Ωραία. Και πάμε σιγά σιγά έτσι να κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Ποιες ηλικίες το χρησιμοποιούν περισσότερο στην Ελλάδα? Διάβασα ένα άρθρο πρόσφατα ότι έχει περάσει πλέον και στις μικρές ηλικίες. Δυστυχώς, ναι. Οι μικρές ηλικίες το έχουν πάρει για χαβαλέ. Μου έχουν τύχει περιπτώσεις, βέβαια, τις οποίες δεν τις εξυπηρετώ εγώ. Ανήλικα να έρχονται να θέλουν ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί είναι της μόδας το να κάνεις τα ντουμάνια, mm-hmm. να, χωρίς νικότινη, έτσι, απλά σαν παιχνίδι το έχουν δει. Άτομα κάτω των 18, εγώ προσωπικά δεν τα εξυπηρετώ. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το κομμάτι.
γενικότερα δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ ηλικίας, Θοδωρή. Συνήθως όμως οι καπνιστές που έχουν χρόνια στην πλάτη τους προτιμούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο για να... Μα γιατί δεν μπορούν να αναπνεύσουν, μα γιατί... Ναι, και πολλοί καπνίζουν και τα δύο τελικά πολλές φορές. Ναι, ναι. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν κάνεις κάτι με αυτό. Ναι, δεν κάνεις κάτι με αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Έτσι, να πούμε στους ακροατές ότι εγώ και ο Γιάννης ο Παπαδέας έχουμε ξανασυνεργαστεί πριν από πολλά χρόνια στο Μεσόγειος, για χρόνια εκεί, ναι, όπου εγώ έκανα ραδιόφωνο, ο Γιάννης ήταν τεχνικός του Μεσόγειος και στην πρώτη τηλεόραση που δημιουργήθηκε σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στο ραδιόφωνο που έκανα εγώ τότε τις πρωινές εκπομπές. Ήμασταν και παραμένουμε φίλοι, βέβαια, δεν αλλάζει αυτό. Γι' αυτό, αν βλέπετε, ο Γιάννης με το που μπήκε μέσα στο στούντιο ήθελε να φορέσει και το καπέλο του Kiss και βέβαια ελπίζω να το φοράει και εκτός του στούντιο όταν φύγει. Εννοείται, δεν το κάνω μόνο για το στούντιο. Εκτός λοιπόν από το θέμα αυτό που αναπτύξαμε σήμερα, είμαστε και φίλοι, αλλά και συνεργαστήκαμε μαζί πριν πάρα πολλά χρόνια. Να μην πούμε τα χρόνια και θα καταλάβουν και την ηλικία μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θοδωρή, εγώ σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε σήμερα. Εδώ στο στούντιο του Kiss ήταν ο Γιάννης Παπαδέας. Μιλήσαμε για το άπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τη Μαρία Οικονομοπούλου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μανώλη Σφογιωργάκη, ο οποίος συντόνισε όλη αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Your music leader, Kiss FM.